Ιστορία 5ης Δημοτικού. Βρισκόμαστε στην ενότητα 2η. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται. Στο κεφάλαιο 6ο, μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Ο μονοκράτορας Κωνσταντίνος διαπιστώνει ότι είναι δύσκολο να διοικήσει την αυτοκρατορία από τη Ρώμη. Είδαμε ότι έμεινε μονοκράτορας, νίκησε τους 4 συναυτοκράτορες, κατήργησε το σύστημα της τετραρχίας. Και κατάλαβε τώρα αυτός ότι ήταν δύσκολο να διοικήσει την αυτοκρατορία από τη Ρώμη. Γιατί? Η Ρώμη βρισκόταν μακριά από τις ακριτικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής που δέχονταν επιθέσεις. Οι ακριτικές περιοχές είναι περιοχές στα άκρα. Εδώ στο Δούναβη, στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας που δεχόταν επιθέσεις από το βορρά, αλλά και εδώ στις ακριτικές περιοχές της Ανατολής που δεχόταν επιθέσεις η αυτοκρατορία από την Ανατολή. Η Ρώμη ήταν μακριά και δεν μπορούσε να υπερασπίσει την αυτοκρατορία από τις επιθέσεις αυτές. Επίσης ήταν το κέντρο του Ρωμαϊκού Πάνθεου. Εδώ πέρα λατρεύανε τις αρχαίες θεότητες, ρωμαϊκές θεότητες. Δεύτερον, ο χώρος σύγκρουσης των τετραρχών. Εδώ πέρα συγκρούστηκαν οι 4 συναυτοκράτορες και ήθελε ο Κωνσταντίνος να τα αφήσει όλα αυτά πίσω, να ξεχαστούν, να κάνει μια καινούργια αρχή. Και επίσης ήταν ο τόπος διωγμών των χριστιανών, κάτι που και αυτό ο Κωνσταντίνος ήθελε να τα αφήσει προς τα πίσω, να μην θυμούνται πλέον τη συγκρούση των 4 συναυτοκρατόρων, των τετραρχών, να μην θυμούνται τους αρχαίους θεούς και να μην θυμούνται τους διωγμούς των χριστιανών. Έτσι είπε να φύγει από τη Ρώμη και να κάνει μια νέα πρωτεύουσα. Και έτσι μετέφερε λοιπόν την πρωτεύουσα, πήρε την απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Και εκεί όταν πήγε εφάρμοσε το διάταγμα των Μεδιολάνων της ανεξιθρησκείας και υποστήριξε τη χριστιανική θρησκεία. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν είπε ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία, όποιος θέλει να λατρεύει το Θεό που θέλει, και υποστήριξε τον χριστιανισμό. Το όνομα της νέας πρωτεύουσας ήταν Νέα Ρώμη. Παλιά Ρώμη και Νέα Ρώμη. Αλλά όμως όλοι την έλεγαν Κωνσταντινούπολη και αργότερα απλά πόλη. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν εξαιρετική, γιατί εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ευρώπη με την Ασία. Εδώ πέρα είναι η Κωνσταντινούπολη, δυτικά είναι η Ευρώπη, ανατολικά η Ασία και στη μέση η Κωνσταντινούπολη. Στη μέση Ευρώπης και Ασίας. Αλλά και ήταν κοντά και στον Εύξεινο Πόντο και ένωνε τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, κοντά στον Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, αλλά και βόρεια τη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης εκεί κατέληγε η Εγνατία Οδός. Τη βλέπουμε εδώ την Εγνατία Οδός με το κόκκινο. Τι ήταν η Εγνατία Οδός? Μια αρχαία μεγάλη οδός που ένωνε τη Ρώμη με την Ανατολή. Την είχαν φτιάξει οι αρχαίοι για να ενώνουν τη Ρώμη με την Ανατολή, και ο δρόμος αυτός κατέληγε στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης από εκεί ξεκινούσαν οι δρόμοι για τη Μικρά Ασία και την Ανατολή. Σταυροδρόμοι λοιπόν. Εκεί κατέληγε η Εγνατία Οδός, εκεί ξεκινούσαν οι δρόμοι για τη Μικρά Ασία και την Ανατολή, ένωνε Ευρώπη και Ασία, ένωνε Μαύρη Θάλασσα, Εύξεινο Πόντο, Αιγαίο, Μεσόγειο. Επίσης οι επαρχίες της Ανατολής για πολλά χρόνια τροφοδοτούσαν τη Ρώμη με είδη πρώτης ανάγκης. Σιτάρια, αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι, κοσμήματα. Πάντα η Ανατολή έδινε τα είδη πρώτης ανάγκης στη Ρώμη. Τώρα η νέα πρωτεύουσα ήταν πιο κοντά σε αυτές τις αγορές και έπαιρνε πιο γρήγορα τα προϊόντα. Επίσης στις ανατολικές επαρχίες κατοικούσαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί και χριστιανοί. Και όλοι αυτοί ήταν υποστηριχτές του Κωνσταντίνου, που η μητέρα του ήταν Ελληνίδα και χριστιανή. Ο πληθυσμός λοιπόν της Ανατολής ήταν οι χριστιανοί ελληνόφωνοι που υποστήριζαν τον Κωνσταντίνο. Και το ήθελε αυτό ο Κωνσταντίνος, να έχει πληθυσμό που θα υποστηρίζει την θέση του και την αυτοκρατορία του.
Όλοι αυτοί οι λόγοι, τους οποίους είπαμε παραπάνω, έκαναν τη μεταφορά της πρωτεύουσας μια πολύ καλή επιλογή για την πρόοδο της αυτοκρατορίας. Αυτό θα δούμε στο σημερινό μάθημα, για ποιους λόγους ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεξε να κάνει μια νέα πρωτεύουσα για την αυτοκρατορία την Κωνσταντινούπολη και γιατί η νέα πρωτεύουσα ήταν μια εξαιρετική θέση. Διαβάζουμε. Μια νέα πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η μεγάλη απόφαση να μεταφερθεί η πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η θέση της νέας πρωτεύουσας έχει πολλά φυσικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Αυτό θα δούμε, γιατί η νέα πρωτεύουσα, εδώ τη βλέπουμε στη φωτογραφία, εδώ ήταν, σε αυτό εδώ το σημείο ήταν η Κωνσταντινούπολη, είχε πολλά στρατηγικά και φυσικά πλεονεκτήματα. Από το Βυζάντιο περνούσαν όλα τα πλοία που ταξίδευαν από το Αιγαίο Πέλαγος προς τον Εύξεινο Πόντο και αντίστροφα. Από το Αιγαίο Πέλαγος λοιπόν πέρναγαν από εδώ μέσα στην Προποντίδα και μετά από την Κωνσταντινούπολη στον Εύξεινο Πόντο. Και από τον Εύξεινο Πόντο έπρεπε να περάσουν πάλι από την Κωνσταντινούπολη για να πάνε στο Αιγαίο. Στρατηγική θέση λοιπόν. Η κατάργηση της τετραρχίας έφερε στην αρχή ηρεμία και ενότητα στην αυτοκρατορία. Ο μονοκράτορας Κωνσταντίνος όμως διαπίστωσε ότι η διακυβέρνηση της απέραντης αυτοκρατορίας από την Ρώμη ήταν δύσκολη, επειδή βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής που δέχονταν εχθρικές επιδρομές. Τον είδαμε το Δούναβη, είδαμε και που ήταν οι ακριτικές περιοχές της Ανατολής που τις απειλούσαν οι εχθροί και η Ρώμη ήταν μακριά. Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας του Ρωμαϊκού Πανθέου και ο χώρος όπου έγιναν συγκρούσεις ανάμεσα στους τετράρχες αλλά και διωγμή των χριστιανών. Δεν ήθελε ο Μέγας Κωνσταντίνος να θυμούνται το Ρωμαϊκό Πάνθεο, τους αρχαίους θεούς, ούτε τις συγκρούσεις των τετραρχών όλα αυτά τα άσχημα χρόνια και τους διωγμούς των χριστιανών. Ήθελε να κάνει μια καινούργια αρχή και για αυτούς τους λόγους αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στη διοίκηση και τη θρησκεία. Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Αυτό ήταν μια αλλαγή στη διοίκηση. Μια αρχαία ελληνική αποικία στην Προποντίδα. Εφάρμοσε ό,τι όριζε το διάταγμα των Μεδιολάνων και στήριξε τη διοκόμενη ως τότε θρησκεία. Αυτές ήταν αλλαγές στη θρησκεία. Αλλαγές στη διοίκηση λοιπόν, πήγε την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο και αλλαγές στη θρησκεία στήριξε το χριστιανισμό. Έτσι λοιπόν κατάλαβε ότι για αυτούς τους λόγους που είπαμε εδώ πέρα, Ρωμαϊκό Πάνθεο, συγκρούσεις ανάμεσα στους τετράρχες, διωγμούς χριστιανών κτλ, ότι έπρεπε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Θέση εξαιρετική. Το επίσημο όνομα της νέας πρωτεύουσας με απόφαση του ιδρυτού της ήταν Νέα Ρώμη. Όμως όλοι την έλεγαν Κωνσταντινούπολη και αργότερα απλώς πόλη. Η θέση της ήταν εξαιρετική. Εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ευρώπη με την Ασία, αλλά και τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ήταν ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, ανάμεσα στον Εύξεινο Πόντο, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Σε αυτήν κατέληγε η Εγναντία Οδός. Την είδαμε την Εγναντία Οδό που ένωνε την Ρώμη με την Ανατολή και από εκεί ξεκινούσαν οι εμπορικοί δρόμοι προς την Μικρά Ασία και τις επαρχίες της Ανατολής και από εκεί έφευγαν οι δρόμοι για τη Μικρά Ασία και την Ανατολή. Ήταν λοιπόν μια εξαιρετική θέση. Και άλλα πλεονεκτήματα. Οι επαρχίες αυτές της Ανατολής επί αιώνες τροφοδοτούσαν τη Ρώμη και την αυτοκρατορία με είδη πρώτης ανάγκης που παρήγαγαν οι ίδιες.
αλλά και με αρώματα μπαχαρικά με τάξη και κοσμήματα που προέρχονταν από γειτονικές χώρες της Ανατολής. Όλος αυτός ο πλούτος τώρα θα κατευθυνόταν προς την Κωνσταντινούπολη. Οι επαρχίες αυτές λοιπόν έδιναν πρώτης ανάγκης ήδη πρώτης ανάγκης στη Ρώμη, αλλά και άλλα προϊόντα που τα έπαιρναν από τις γύρω περιοχές, αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι και κοσμήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα είδη, όλος αυτός ο πλούτος θα πήγαινε κατευθείαν τώρα προς την Κωνσταντινούπολη που ήταν πιο κοντά στις περιοχές αυτές. Επίσης, στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας κατοικούσαν κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ασπαστεί το χριστιανισμό, ο οποίος εκεί είχε πρωτοδιδαχτεί και ριζώσει. Όλοι αυτοί έβλεπαν με ιδιαίτερη συμπάθεια και στήριζαν τις επιλογές του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, του οποίου η μητέρα Ελένη ήταν Ελληνίδα και χριστιανή. Στην Ανατολή υπήρχαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί, πληθυσμοί που μιλάγανε την ελληνική γλώσσα, και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν χριστιανοί και στήριζαν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τον έβλεπαν με ιδιαίτερη συμπάθεια, επειδή και η μητέρα του ήταν και αυτή Ελληνίδα και χριστιανή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, και αυτή ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη επιλογή. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Γιατί ο Κωνσταντίνος πίστευε ότι δεν μπορούσε να διοικήσει καλά την αυτοκρατορία από τη Ρώμη? Ο Κωνσταντίνος πίστευε ότι ήταν δύσκολο να διοικήσει την αυτοκρατορία από τη Ρώμη, επειδή πρώτον ήταν μακριά από τις ακριτικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής που δέχονταν επιθέσεις εχθρικές. Δεύτερον, ήταν κέντρο λατρείας του ρωμαϊκού πανθέου. Οι αρχαίοι ρωμαϊκοί θεοί. Τρίτον, χώρος σύγκρουσης των τετραρχών, κάτι που έπρεπε να ξεχαστεί, και ο τόπος διωγμών των χριστιανών. Δεύτερον, τι άλλαγες έκανε ο Κωνσταντίνος στη διοίκηση και στη θρησκεία? Ο Κωνσταντίνος στη διοίκηση μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, και στη θρησκεία εφάρμοσε στη νέα πρωτεύουσα το διάταγμα των Μεδιολάνων και στήριξε το χριστιανισμό. Τρίτον, πώς ονομάστηκε η νέα πρωτεύουσα και γιατί η θέση της ήταν εξαιρετική? Η νέα πρωτεύουσα ονομάστηκε Νέα Ρώμη, αλλά όλοι την έλεγαν Κωνσταντινούπολη ή απλά πόλη. Η θέση της ήταν εξαιρετική γιατί ένωνε την Ευρώπη με την Ανατολή. Εκεί κατέληγε η Εγναντία Οδός, ο δρόμος που ξεκινούσε από τη Ρώμη και πήγαινε προς την Ανατολή. Από εκεί ξεκινούσαν οι δρόμοι για τη Μικρά Ασία και Ασία. Ήταν κοντά στον Εύξεινο Πόντο που οδηγούσε στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Ποια άλλα πλεονεκτήματα είχαν οι ανατολικές επαρχίες? Οι ανατολικές επαρχίες πρώτον τροφοδοτούσαν την αυτοκρατορία με είδη πρώτης ανάγκης, σιτάρια, αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι, κοσμήματα, και έτσι θα ήταν πιο κοντά τώρα στην Κωνσταντινούπολη αυτές οι αγορές και ο πλούτος. Και δεύτερον, οι πληθυσμοί της Ανατολής ήταν ελληνόφωνοι και χριστιανοί που υποστήριζαν τον Κωνσταντίνο. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και το μάθημά μας. Διάβασε καλά το βιβλίο σου και καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου.